Κυρία Υπουργέ, επανερχόμαστε στο γνωστό θέμα των υποτροφιών του ΙΚΙ, πρώτου, δεύτερου κύκλου και όριμων διδακτορικών. Όπως γνωρίζετε, έχουν αρχίσει να στέλνονται εκθέσεις ελέγχου μέσω δικαστικών επιμελητών στους υποτρόφους και τους ζητούν να επιστρέψουν τροφεία πολλών μηνών. Τα ποσά είναι μεγάλα, είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι 12.000, 15.000, έχουμε μέχρι και 400.000 ευρώ ζητούν να επιστραφούν από καρκινοπαθή, η οποία έχει κάνει μάλιστα αίτηση για να γίνει αναστολή της σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας και δεν έγινε αποδεκτή. Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ σήμερα και να συζητάμε αυτό το πράγμα το καλοκαίρι του 24, γιατί το θέμα είναι γνωστό από πέρυσι τουλάχιστον. Ωστόσο, εδώ είμαστε. Θεωρούμε ότι αυτή η πρακτική είναι εξοντοτική απέναντι στους νέους ερευνητές. Δεν είναι τρόπος να μεταχειριζόμαστε νέα μυαλά και στέλνετε λάθος μήνυμα σε όσους είναι στο εξωτερικό, αν νοιάζεστε για το brain gain. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και να τιμωρείται ο υποψήφιος διδάκτορας με αυτόν τον τρόπο, όταν μια ερευνητική πρόταση, δηλαδή μια εργασία υψηλού ρίσκου, δεν ολοκληρώνεται όπως έχει σχεδιαστεί. Δεν θα επεκταθώ. Σε αυτό το σημείο, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να μην τιμωρηθούν οι υπότροφοι για αστοχίες και του προγράμματος, του πλαισίου χρηματοδότησης, και θα επανέλθω στη δευτερολογία. Ζητάμε να σκύψετε πάνω από το πρόβλημα αυτών των νέων παιδιών, να μην προχωρήσει ο καταλογισμός, μην φτάσουν οι οφειλές και στο ΚΕΑ, είναι ακόμα πιο δύσκολο μετά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να σταματήσει η απαράδεκτη διαδικασία επιστροφής των υποτροφιών και να δοθεί λύση είτε μέσω αλλαγής του τελικού παραδοτέου ή όποια άλλη λύση το Υπουργείο και το ΙΚΙ κρίνουν κατάλληλη. Πρόεδρε, πράγματι, κυρία συνάδελφε, επανέρχεστε σε μια ερώτηση που είχατε θέσει τον Απρίλιο και στην οποία είχα απαντήσει. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι όπως είχα πει και τότε και όπως ισχύει, οι υποτροφίες αυτές για τις οποίες μας ρωτάτε, συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των πράξεων του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περίοδου 14-20. Ειδικότερα είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Άρα η υλοποίηση διέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση και τον έλεγχο. Το ΙΚΙ είναι ο φορέας υλοποίησης αυτών των πράξεων και οποιοδήποτε αίτημα τίθεται από τους υπότροφους ενδεικτικά να τροποποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται προσέγγιση στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΚΟΥΤΟΥ, του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με τον πρώτο κύκλο της πράξης εγκρίθηκαν το 2016 211 υποτροφίες διδακτορικών σπουδών διαρκείας 36 μηνών. Τροποποιήθηκε η απόφαση αυτή το Μάρτιο του 2018 και στο δεύτερο κύκλο εγκρίθηκαν 330 υποτροφίες ίδιας διάρκειας, δηλαδή 36 μηνών. Νέα τροποποίηση τρεις μήνες αργότερα, υποτροφή διδακτορικών σπουδών του δεύτερου κύκλου ανήλθαν σε 700 με την ίδια χρονική διάρκεια. Τέλος, τον Νοέμβριο του 2021 εγκρίθηκε μια νέα πράξη, αυτή που ονομάζεται εσείς στην ερώτησή σας όριμα διδακτορικά. Εγκρίθηκε λοιπόν κατά επέκταση νέα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ειδικής Γραμματείας για την προκήρυξη 500 θέσεων υποτροφή. Η πρόσκληση αυτή αφορούσε ετούντες που η Τριμελής Επιτροπή τους είχε οριστεί το χρονικό διάστημα από 1η-5η-17 έως 36η-19 και η διδακτορική τους διατριβή προβλεπόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τις 36η-23. Σε ό,τι αφορά τις παρατάσεις, για να αποδείξω ότι όντως υπάρχει ευαισθησία και δεν είναι ανελαστικά στο βαθμό που επιτρέπεται τα χρονικά περιθώρια. Είχαν ήδη χορηγηθεί δύο παρατάσεις μετά από σχετικά αιτήματα του ΙΚΙ προς την Ειδική Γραμματεία. Υπήρχαν συνθήκες ανωτέρας βίας, πανδημίας και πήραν έγκριση για την υποβολή των τελικών παραδοτέων μέχρι τις 31/12/22, παράταση που αντιστοιχεί σε διάστημα πάνω από 12 μήνες και στη συνέχεια μέχρι τις 31/23, δηλαδή 19 μήνες επιπλέον. Πλέον αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΙ, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΚΟΥΤΟΥ, αποφάσισε να δοθεί δυνατότητα στους υποτρόφους πρώτου, δευτέρου κύκλου και των ορίμων διδακτορικών να ολοκληρώσουν τα παραδοτέα τους μέχρι τις 31/12/23. Συνολική διάρκεια πρώτου και δευτέρου κύκλου, κυρία συνάδελφε, 9 χρόνια. Των ορίμων διδακτορικών, 6 χρόνια και 8 μήνες. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα ικανό διάστημα για οποιοδήποτε συνεπή και επιμελή υποψήφιο να αφιερωθεί και να ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή του.
Έχει επέλθει η λήξη της προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΕ, το 14-20. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα από το ΙΚΙ να δώσει άλλη παράταση υποβολής των παραδοτέων ή να επαναπροσδιορίσει τα παραδοτέα. Είναι όροι που μνημονεύονται σαφώς και συγκεκριμένα και είναι αποδεκτά και έχουν γίνει γνωστά και αποδεκτά και από τους υποτρόφους. Πάντοτε εξετάζονται με αντικειμενικότητα και διαφάνεια τα αιτήματα τα οποία είναι και τεκμηριωμένα και ζητούν περαιτέρω παράταση. Θα σας πω ότι στην παρούσα χρονική στιγμή για τον πρώτο κύκλο έχουν εγκριθεί 6 περιπτώσεις υποτρόφων που επικαλέστηκαν λόγους ανωτέρας βίας και τους απέδειξαν βεβαίως. Για τα όρημα διδακτορικά ο αριθμός ανέχεται σε 16. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία που παραθέτεται τους όρους των συμβάσεων. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτοί οι όροι της σύμβασης. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι το ΕΣΠΑ προφανώς δεν είναι κατάλληλο και οι όροι που έχει για τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, για το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί πάρα πολλά έργα, δεν είναι μόνο για τα διδακτορικά. Αυτοί οι όροι λοιπόν που καθορίζουν τη λειτουργία αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου δεν είναι κατάλληλοι ούτε για την επίβλεψη ούτε για την εκπόνηση διδακτορικών. Αυτό προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Ξέρετε, η ερευνητική εργασία είναι μια, το είπα και πριν, εργασία υψηλού ρίσκου. Δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων ούτε το αποτέλεσμα, ούτε το χρόνο ολοκλήρωσης. Ούτε καν αν θα ολοκληρωθεί, θα μου επιτρέψετε. Και είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενη. Δεν είναι ατομική υπόθεση του υποψήφιου διδάκτορα η ολοκλήρωση, η επιτυχής ολοκλήρωση, η έκβαση ενός διδακτορικού. Ταυτόχρονα, πολλοί από αυτούς τους διδάκτορες προσφέρουν υπηρεσίες στους φορείς όπου εκπονούν τα διδακτορικά τους. Όλα αυτά τα χρόνια στελεχώνουν πρακτικά ερευνητικά κέντρα. Εργάζονται πάνω στα διδακτορικά τους, ταυτόχρονα προσφέροντας υπηρεσίες στα κέντρα, γιατί τα διδακτορικά είναι ενταγμένα στο ερευνητικό έργο των κέντρων. Και αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίζει η πολιτεία. Και φυσικά το γνωρίζετε και εσείς, όπως και τα ερευνητικά κέντρα, πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για το αν είναι αυτός ο τρόπος να χρηματοδοτείται η έρευνα είτε στα ερευνητικά κέντρα των ερευνητών ενώ των όριμων, είτε για των νέων ερευνητών των υποψηφίων διδακτόρων. Αυτό που τώρα, ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα, είναι γιατί πραγματικά πρέπει να δοθεί μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν, γιατί ακριβώς μεσολάβησαν και πάρα πολλά, ακριβώς χρειάστηκε να δοθούν και παρατάσεις, ήταν και η πανδημία στη μέση. Το να τραβάει, ξέρετε, μία επιστημονική έρευνα τόσα πολλά χρόνια δεν είναι καλό ούτε για την έρευνα, συμφωνούμε. Αλλά δεν είναι υπεύθυνοι, δεν φταίνε γι' αυτό οι υποψήφοι διδάκτορες και δεν γίνεται να τιμωρούνται για αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια έχουν παραγάγει έργο, μπορεί να βεβαιωθεί αυτό μέσα από μια τεχνική έκθεση όπως ζητάμε. Σας παρακαλώ πολύ να σκεφτείτε, να σκύψετε πάνω από το πρόβλημά τους. Είναι ούτως ή άλλως δύσκολη, με τεμποδίων γίνεται η αναπαραγωγή του ερευνητικού δυναμικού στη χώρα. Μην τους τιμωρείτε περαιτέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκετε χρηματοδότηση για ένα νέο παιδί να κάνει διδακτορικό. Οι υποτροφίες του ΙΚΙ, των ΕΛΙΔΕΚ, είναι από τα λίγα εργαλεία που υπάρχουν για να γίνει κάτι τέτοιο. Αποδείχτηκε ότι με το ΕΣΠΑ δεν γίνεται. Και φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα σκύψετε πάνω από αυτό, θα δώσετε μια λύση με έναν άλλο τρόπο να χρηματοδοτούνται τα διδακτορικά. Γιατί, ας πούμε, στο ΕΛΙΔΕΚ έχει ληφθεί αυτό υπόψη και το παραδοτέο για τις υποτροφίες του ΕΛΙΔΕΚ είναι η τεχνική έκθεση, δεν είναι το διδακτορικό, γιατί ακριβώς είναι γνωστές οι δυσκολίες ολοκλήρωσης ενός μιας διδακτορικής διατριβής. Και το πόσοι παράγοντες, και όχι μόνο στη χώρα, ενώ υπάρχουν και τα διεθνή περιοδικά και τέτοια, που εμπλέκονται. Άρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ζητάμε αυτό το πράγμα μετεπιτάσσεως τόσο καιρό, έχουμε φτάσει πια στο παραένα ή στο και ένα, δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα δεκάδων ή εκατοντάδων ίσως παιδιών, νέων ερευνητών που του ζητούν πίσω τα τροφεία. Ξέρετε, αυτά είναι χρήματα με τα οποία συντηρήθηκαν όλα τα χρόνια που εργάζονταν πάνω στο διδακτορικό τους και μέσω αυτού προσέφεραν και υπηρεσίες στους φορείς υποδοχής. Είναι απαράδεκτο να τους τιμωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για να μην κουράζω δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα. Θα τονίσω όμως κυρία συνάδελφε το χρονικό διάστημα. Σας είπα ότι οι υπότροφοι της πρώτης και της δεύτερης πράξης είχαν 9 χρόνια και τα όρημα διδακτορικά είχαν 6 χρόνια και 8 μήνες. Και τα όρημα διδακτορικά, όπως ξέρετε κι εσείς, ήταν διδακτορικά που είχαν ήδη αρχίσει να δουλεύουν, που είχε οριστεί η τριμελής επιτροπή. Άρα λοιπόν είναι ένα ικανό διάστημα. Και χαίρομαι που σας άκουσα να παραδέχετε ότι επιστημονικά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρόνο να ολοκληρωθούν. Δεν μπορεί να είναι αυτά
απεριόριστη και η έρευνα οπωσδήποτε δεν ωφελείται από αυτό. Θα σας πω και κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Ποιοι τελικά τα ποσοστά των υποτρόφων που δεν προσκόμισαν τα τελικά παραδοτέα. Στην πρώτη πράξη και τον πρώτο κύκλο, το 12,38% των υποτρόφων δεν υπέβαλε παραδοτέα. Στο δεύτερο κύκλο, το 11,14%. Και στα όρημα διδακτορικά, το 16,82%. Αυτό σημαίνει ότι όντως οι επιμελείς, οι συνεπείς, με όλες αυτές τις παρατάσεις που δόθηκαν και ορθά, έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Σας ανέφερα και ποιοι υπότροφοι είχαν τεκμηριωμένα λόγους ανωτέρας βίας και πήρανε την αναβολή. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι για την υλοποίηση των πράξεων που είναι αρμοδιότητα του ΙΚΙ, το ΙΚΙ ως δικαιούχος ευθύνεται για την παραλαβή, για τον έλεγχο των παραδοτέων, για την αποζημίωση των ωφελουμένων, για την καταχώρηση των δαπανών, για τη συλλογή, την καταχώρηση των απογραφικών και όλες τις άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο διάστημα που χρειάζεται, 36 αρχικά χρόνια αργότερα. Τα χρονικά περιθώρια δεν έχουν μόνο εξαντληθεί επιστημονικά ή ερευνητικά. Η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 14-20. Η προγραμματική περίοδος αυτή ολοκληρώνεται στις 31/12/23. Όπως καταλαβαίνετε, ευρωπαϊκά κονδύλια είναι, υπάρχει δέσμευση, γνωστά ήταν αυτά στους υποψήφιους. Ενδεχομένως να μην ήταν γνωστή η πολύ μεγάλη παράταση που δόθηκε των ετών. Με πολλή ικανοποίηση άκουσα ότι αυτή τη φορά στην ερώτησή σας δεν χρησιμοποίησατε τον όρο δεδουλευμένα όπως την προηγούμενη φορά. Πράγματι είναι τροφία, πράγματι δίνονται για να ενισχυθούν στην έρευνά τους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που γνωρίζουν οι υπότροφοι, έχουν αποδεχθεί, έχουν συνυπογράψει, επιστρέφονται όταν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.